Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πλεύρης είναι συνάδελφος, δικηγόρος. Μίλησε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέχασε όμως να πει ότι πριν από λίγες μέρες, για να δείτε πώς μετακυλίεται ο φόρος κάποιες ελαφρύς ελεύθερους επαγγελματίες, να μιλήσουμε για τους δικηγόρους, την αμέσως επόμενη στιγμή βάζει το περίφημο αγωγόσημο στους ανθρώπους που ζητούν δικαιοσύνη. 250.000 ζητάνε, 2.500. Μειώνεται η αμοιβή του δικηγόρου. Έτσι το είπα για την ιστορία, γιατί μου το θύμισε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Πλεύρης. Τα ασφάλιστρα, να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Επί της ουσίας όμως, είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός μετά το τέλος των μνημονίων, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ως διαμαγεία θα γίνεται το φως. Και ό του θαύματος βαδίζομαι ολοταχώς στην ολοκλήρωση των πεπρωμένων της φυλής, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Η Ελλάδα έγινε πλέον η γη της επαγγελίας για τους κατοίκους της, αλλά κυρίως για τους μαζικώς ερχόμενους ξένους επενδυτές. Δεν αστειεύομαι, αλήθεια το λέω. Απλά λυπάμαι για το πώς ασκείτε πολιτική και πώς, χρησιμοποιώντας τα φιλικά σας μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο περί της ορθότητας της πολιτικής σας. Αλήθεια, πού πήγαν οι υποσχέσεις σας στον ελληνικό λαό? Εγώ λέω έπε απτερόεντα. Ο πολίτης αρχίζει σιγά σιγά να βιώνει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα στην καθημερινότητά του. Όποιες ερωτήσεις και να σας έχουν κάνει συνάδελφοί μου ή συνάδελφοι από τα άλλα κόμματα, αορίστως απαντάτε και η μόνιμη εποδός της απάντησής σας είναι «Εμάς εξέλεξε ο λαός, το πρόγραμμά μας ψήφισε». Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη? Μονίμως. Και εσείς χειροκροτείτε αντίστοιχες φορές. Ωραία λοιπόν. Κερδίσατε. Το μάθαμε από αυτή την πλευρά, το εμπεδώσαμε. Παραπέρα τι γίνεται? Αυτό είναι το θέμα. Εμείς σας λέμε, το έχουν πει πάρα πολλοί εδώ, ότι κάθε μέρα θα λογοδοτείτε στο κοινοβούλιο και στο λαό, ανεξάρτητα αν έχετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στο λαό, θα πρέπει να του λέμε ότι η πολιτική και κυρίως η οικονομική σημερινή πραγματικότητα διαμορφώθηκε από τον Αύγουστο του 2018. Φύγαμε από τα μνημόνια και το ερώτημα που θέτει ο οποιοδήποτε είναι: τι βρήκατε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πού βαδίζετε εσείς? Συνεχώς συσκοτίζετε αυτό το ερώτημα. Μονίμως το συσκοτίζετε. Χοντρικά να σας θυμίσω ότι εσείς μας οδηγήσετε στην πτώχευση και το μνημόνιο. Το ξεχάσατε? Να το δεχθούμε αυτό σφυρίζοντας αδιάφορα? Να σας θυμίσω ότι μειώσατε το ΑΕΠ κατά 25%. Να σας θυμίσω το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε σε κατάσταση φτώχειας ανήρθε στο 44,3% το 2013 και στο 48% το 2018. Να σας θυμίσω το ποσοστό της αναργίας που έφτασε στο 28% το 2014. Να σας θυμίσω ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κάπου 20%, ενώ οι μισθολογικές μειώσεις στο δημόσιο έφτασαν μέχρι και το 60%. Να σας θυμίσω τις περικοπές στις συντάξεις. Ας το αφήσω, γιατί αυτό πονάει πάρα πολύ. Αγαπητέ φίλε Στέφανε, συνάδελφε από την Κέρκυρα που με κοιτάζετε. Δεν το συνεχίζω, γιατί δεν έχω χρόνο ομιλίας να αναφερθώ σε τόσες λεπτομέρειες. Θα σας θυμίσω όμως ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ παραλάβατε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, γεμάτα ταμεία με 37 δισεκατομμύρια ευρώ αποθεματικό και όχι δεσμευμένα, όπως είπε κάποιος υφυπουργός, δεν θυμάμαι το όνομά του για να με συγχωρήσει, με μειωμένη ανεργία, μειωμένα ποσοστά φτώχειας και υπήρχε ελπίδα. Τα μέσα όμως μαζικής ενημέρωσης τα έχετε, βομβαρδίζετε τον κόσμο. Εσείς οι ίδιοι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που καταθέσετε επιβεβαιώνετε με πανηγυρικό τρόπο την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της οικονομίας. Τώρα, μετά το τέλος των μνημονίων, προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε την οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όχι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά προς όφελος των ημετέρων. Ξέρετε τι κάνετε εσείς. Προεκλογικά υψώνατε τους τόνους για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Με τους 29 φόρους που υποτίθεται επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνατε? Θυμάστε που είχατε ανέβει στα κεραμίδια, στο καμπαναριό του Αγίου Σπυρίδωνα που λέμε στην Κέρκυρα? Πού είναι, αγαπητέ φίλε Στεφάνε, γιατί δεν τους καταργήσατε? Συγγνώμη που γελάω. Γιατί δεν τους καταργήσατε? Μα κύριε συνάδελφοι, γιατί τότε στον προϋπολογισμό σας συμπεριλαμβάνετε όλους αυτούς τους διαβόητους 29 άδικους φόρους? Το επαναλαμβάνω. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε δημοσιονομικό χώρο και αποθεματικό. Γιατί λοιπόν δεν τους μειώνετε?
Βλέπω λοιπόν στον προϋπολογισμό ότι θέλετε να εισπράξετε επιπλέον φόρους κάπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ σας λέω ότι αυτά θα τα εισπράξετε από τον Κοσμάκη. Γιατί στο φορολογικό σας νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχτές, το μόνο που φροντίσατε ήταν να απαλλάξετε τους δικούς σας ανθρώπους και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μάλλον πρέπει να τονίσω ότι η κυβέρνησή σας οραματίζεται ένα φορολογικό παράδεισο για τους συμμετέρους, τα τζάκια και όλους τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Πολλοί συναδελφοί μου το είπαν αυτό. Να πούμε λοιπόν τι βλέπουμε στον προϋπολογισμό όπως τα βλέπω εγώ. Είναι το πιο επιθετικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ. Θα τα πωλήσετε όλα, εδώ είμαστε και θα το δείτε. Λιμάνι της Κέρκυρας. Το λιμάνι της Κέρκυρας, αγαπητέ συμφοιτητή μου. Το λιμάνι της Κέρκυρας πάει προς πώληση. Εκατοντάδες χιλιάδες πηγαίνει κόσμος προς το νησί μας, προς την πόλη, προς όλο το νησί. Θέλετε αυτό τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να τους διοχετεύσετε σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, ενώ τώρα διαχέονται σε όλο το νησί. Για το θέμα των άγωνων γραμμών, η επιδότηση με το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο, τι γίνεται. Δεν αναφέρομαι παραπέρα σε αυτό, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα κλείσω με αυτό, γιατί ο χρόνος πέρασε ήδη. Πού εξαφανίστηκε το πρόγραμμα Φιλόδημος? Γιατί δεν ρωτήσατε τον κόσμο της αυτοδιοίκησης να κάνετε μια διαβούλευση για την κατάργησή του? Βγαλμένη από τις καλύτερες παραδόσεις του κράτους, του ρουσφετιού, η πρακτική του κυρίου Θεοδωρικάκου απέναντι στους Δήμους, το οποίο προέβλεπε, το πρόγραμμα Φιλόδημος μιλάω, χρηματοδότηση των έργων με αντικειμενικά κριτήρια και τεχνική αξιολόγηση. Καταργήθηκε. Δεν βλέπω να φωνάζουν οι εκατοντάδες που έχετε δήμαρχοι. Γιατί? Ουσιαστικά θέλετε να φτιάξετε ένα σύστημα χρηματοδότησης με το χαρακτήρα του ρουσφετιού. Μήπως αυτό δεν εξυπηρετεί, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ο διορισμός στη θέση του Προέδρου στην Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση του Νομικού Συμβούλου του κυρίου Θεοδωρικάκου, του κυρίου Ηλία Γάτσιου που είναι νομικός του σύμβουλος και στη θέση του Αντιπροέδρου του Γιάννη Σκάλκου, Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου? Βλέπω ότι δεν έχω χρόνο περαιτέρω να μιλήσω και θα κλείσω. Κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος δικός σας προϋπολογισμός μετά το τέλος των μνημονίων δεν είναι τίποτα άλλο από την πολιτική που ακολουθούν και στην Ευρώπη οι φίλοι σας του Λαϊκού Κόμματος. Αντικοινωνικός, αντιναπτυξιακός, βαθιά ιδεολειπτικός και ενοφιλελεύθερος. Αυτή η συνταγή όμως απέτυχε παταγωδώς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική είναι η δίκαιη και η ισοκατανεμημένη ανάπτυξη, η άντληση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας με προστασία των μισθών, με προστασία του περιβάλλοντος, με κοινωνικό κράτος, με αναλογική φορολόγηση. Κατακλείδη και κλείνω, πρόκειται για ένα νομοθέτημα που δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Χιλιάδες φορές θα ακούσετε αυτή την ατάκα. Με τις σκέψεις αυτές, καταψηφίζω τον προϋπολογισμό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ.